Καλησπέρα σε όλους από το πλουσίο κύπεδο των Μελισσίων, εδώ που το Λεοντάριο φιλοξενεί τους Bulldogs. Μαζόμαστε για τον Τζάμπολ της αναμέτρησης, να δούμε λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων. Λοιπόν, Απέργης. Διαμαντής. Λαζανάκης. Βασιλάκος και Γεωργόπουλος, οι πέντε για τους Bulldogs. Από την άλλη μεριά, για το Λεοντάριο, έχουμε τον Σπύρου, τον Τσιαντή, τον Κορονάκη, τον Λαγιανάκο. Θα το βρούμε για δύο τώρα θα αστοχίσει το εξωτικό ριμπάνο, ο ίδιος ξανά για δύο αστοχή, τον ειδικό ριμπάνο θα πάρει ο Σκαλής. Αυτό μόνο το χρόνο έχουμε να το φτιάξουμε. Κάνε το σπέχτη ποιος είναι για το Λεοντάριο. Τον βρούμε για τον πέμπτο. Ξεκινήσω ο χρόνος, γι' αυτό. Του Σπύρου. Ωραία πάσα και ο Κορονάκης το χάνει. Και το πάνω το πάρει ο Δημοκής. Ο Αγγελής είναι ο πέμπτος, γιατί το μητάρι μας έλειπε. Έγινε το λάθος. Καλή πάσα, Αγγελής, τον Κορονάκη, Σκιαντής. Δηλαδή ο Κορονάκης από μέσα από σας ή όχι. Απέργης, πάω και δίβολες. Γιαννάκος για 3, μέσα 3-2. Πάλι για το Χατζησπύρου, συνεργάζονται δυο τους. Λαγιανάκος, τον Αγγελή που ήρθε τρέιλερ, όχι. Bulldogs κατεχήν.
Πίσω, λοιπόν, προσπαθεί ο Διαμαντής, θα το πάρει ο Αγγελής. Τον τέλει. Αγγελής. Θα τη σπείρουν για τρεις. Όχι, φόλα από το πιατί. Από μέσα πάσα σε όλες, αν έχεις κανένα συγγνώμη για το 5-4. Κορονάκης, αστοχή, λοιπόν θα το πάρει ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος θα υφρένω. Ο Σιλάκος, φάουλ. Πολλές λοιπόν. Πάνω ο Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Ωραία, πάσα το να παίρνει και φάουλ και δύο βολές. Ο οποίος έχει 3 φάουλ, αν το καταλάβει καλά, μπήκε ο Βεργόπουλος στο μάτς. Αντισπύρου. Έγινε το λάθος, ότι πάρει ο Διαμάτης. Και φάουλ. Και να κάνει το σκορ 5-8. Ταγιανάκος Τσιαντής κάνει την προσποίηση. Χατζησπύρου για 3. Όχι. Το rebound θα το πάρει ο Πλαγιανάκος. Πλαγιανάκος για 2. Όχι, και rebound απέργεις. Αντιβέλη στο μάτς, βολές. Μέσα.
2 από μέσα προς το σώμα συνεχώς θα το βάλει γι' αυτό. 5-10, καλύτερη πούλη στο ξεκίνημα. 5-12, πολύ το λιγάριο. Φάουλ. Το πήρε ο Κιάντης από το επιθετικό rebound και έδωσε το φάουλ. Για τρεις από τη γωνία, δεν παίρνει το λοιπόν από το πάριο. Διαμαντής, 2.50 για το τέλος του δεκαλέπτου. Καλάθι νέο. 5.14. Ο Απέργης αφήγει, θα αφήσει εύκολα την παρέσει καλάθι για το 5-16 παρακαλώ. Είναι εκπληκτικό το ξεκίνημα των Bulldogs στην αναμέτρηση, δυσκολεύεται το Λεοντάριο. Σκιατής πέρας, ο Σκιατής θα πάρει το φάτιο της βολέας. Time out. Γυρίζουμε στο μάτς μετά το time-out και το Λεοντάριο. 5-16 με το σκορ. Είναι εκπληκτικό το ξεκίνημα των Bulldogs. Τσιαντής έξω από την βολή. Μέσα, 6-16. Ο Απέργης είναι εκεί να πάρει το rebound για να το βάλει και αυτό. Να το βάλει και αυτό ο Απέργης. Ύστερα από το άστοχο σου του Γαλάνη για 2 από μέσα από το συνδεδεμένη. Ο Τσιαντής θα πάρει το επιθετικό rebound. Βεργόπουλος μέσα. Τρίποντο του Γιώργου και 9-18. Στο 1 δευτερόλεπτο και αυτό εγώ λες λογματικών για τον Δημήτρη Απέργη. Έτσι με λίγο λέει. Έξω. Παραμένει κατοχή για τους Bulldogs. Σκοράρει το λοιπόν, θα το πάρει ο Τσιαντής. Τσιαντής, ωραία πάσα στο Βεργόπουλο και αυτός της πάει έξω. Θα μαρκάρει στο τρίο πόντο, δεν θα πει. Προσπαθεί και ο Μικρή. Ο Προκοπίου θα το καταφέρει. Θα το έχω στο σκούτου Βλάχου. Βεργόπουλος στο Βλάχο. Για να πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Προκοπίου. Προκοπίου. Βεργόπουλος ξανά, όχι, λοιπόν ο Γαλάνης, double score έχουμε, βασιλικός. Όλο το δρόμο θα πάρει πάλι και βολές.
rebound, θα το πάρει ο Αθλητός. Θα έχει την μπάλα για 3 σε αυτό το κέντρο, παραλίγο. 9-20, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, 9-20, Bulldogs προηγούνται. Έτοιμο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Λάθος πάσα. Βασιλικός, Γεωργόπουλος, Γαλάνης, Δημητρακόπουλος και Βορτσάς, η παιδιά της το Bulldogs. Γεωργόπουλος, Προκοπίου, Πλαγιανάκος. Όλο το δρόμο τώρα πάει μπάλα στο Βορτσά, κάνει και μια προσπίση, στόνται για δύο, δεν το βάζει, λοιπόν ο Γεωργόπουλος. Λαγιανάκος, ο Σπυρόπουλος είναι ο τέτατος. Ωραία πάσα και καλά του από τον Βλάχο. Βλάχος είναι ο πανήμος παίχτης, όπως είπαμε. Βασιλικός. Για δύο. Μέσα. Πόντους και παλεύει για την ομάδα του μαζί με τον Βλάχο, δεν παίρνει πολύ, ο απέργιος είναι εκεί να πάρει το rebound, ο Βασιλικός. Βασιλικός, το screen εκεί, για πόλτο μου χτύπησε λίγο ο Λαζανάκης. Σηκώθηκε ο Λαζανάκης, 16-22 το σκορ, Γαλάνης, Βασιλικός. Φάουλ.
Προκοπίου, στον Κορτσά. Τσάς. Χωρίς φαουλ την έχασε τον Σπύρο. Ο Σπυρόπουλος, τεχνική ποινή τώρα. Βαδιέθηκε πολύ έντονο. Μπαίνει ο Διαμάτης και γίνει ο Κορτσάς. Μέσα η Μελίκη Πλαγιανάκου. Δύο, όχι, ριμπάνω Γαλάνης. Βασιλικός με τον Βεργόπουλο αντίπαλο, καλή άμαδος. Ο Βεργόπουλος πάει πάλι στον Λαζανάκη, κακό τελείωμα, ριμπάνω Πλαγιανάκος. 17-22 στους 5, έχει μέσα στο Λεοντάρι και έχει την ευκαιρία να μοιάσει κι άλλο. Ωραία, πάσα δυνατή για τον Προκοπίου. Χτύψε λίγο ο Βεργόπουλος, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι σε σκίσιμο, μάτωσε, θα δούμε. Καλύτερα να βγηθούμε για τον Γιώργο, για τον Βεργόπουλο, 17-24 λοιπόν το σκορ. Τον Προκοπίου να έχει αλλάξει το ρου της αναμέτρησης, παρόλο αυτό το λεντάριο παραμένει πίσω στο σκορ, φάλλει του Σπυρόπουλου τώρα. Έξω ο Σπυρόπουλος, το μάτς. Την τρίτη ευκαιρία. Λεοντάριο. Γιατί θα την πάρει, φτάνει μπαλά στον Απέλη. Ναι, επίθεση Λαζανάκης για τρεις. Όχι. Και λοιπόν από τον Λοβιτσανό. Λαγιανάκος όλο τον δρόμο. Καλά το έχει. Φαουλ, ναι. Δέμιση λίγο ακόμα. Μέσα βέβαια πολύ. Και έχει το σκορ. Βλάχος για τρεις από την κορυφή. Με προσποίηση, όχι, ο Γαλάνης θα σταθεί. Τελικά φτάνει πάλι στο Χατζησπύρου που το χάνει και την πάνω από τον Διαμαντή. Βασιλικός. Φάουλ, κι άλλο φάουλ του Βλάχου τώρα. Πολλά φάουλ. Out.
μπαίνει, επιθετικό ριμπάουντ για καλά από τον Λαζαράκη. Πήρε από μέσα πόσα θα το βάλει, 21-28. Από κοντά είναι το λεοντάρι, προσπαθεί. Έχασε λίγο την επαφή με το κόντρο, πέσε τη διαφορά, είναι 7. Μυροβλάχος. Και ο Πλαγιανάκος θα κάνει το 23-28. Time out. Γυρίζουμε και πάλι. Το 8 είναι το σκορ, 4,5 λεπτά για το ημίχρονο. Διαμαντής, Γεωργόπουλος και Διαμαντής. Λαζαράκης. Παραλίγο το λάθος, θα κάνει μπάλα στο Γεωργόπουλο. Γεωργόπουλος για 2 δεν μπαίνει, επιθετικό rebound, δεν μπαίνει και αμυντικό rebound θα πάρει ο Κορονάκης. Λαγιαράκος με παγίδα εκεί, η μπάλα θα φτάσει στον Βιτσάνο. Κορονάκης από μέσα από το βάλει και 25-28. Στους 3 έχει μειώσει το λεοντάριο, το οποίο έχει κάνει δυναμικό δεύτερο δεκάλεπτο, έχει επιστρέψει στο μάτς. Απέργει, φάουλ και διαβολές. Στο πρώτο βόλι. Έξω και ριμπάν επιθετικό από τον Λαζανάκη. Ο Απέργης πατάει γερά, δεν μπαίνει και με τη φόρη πάνω από τον Τσάνο. Για τρεις ο Πλαγιανάκος για την Ιζοφάρης, 28 όλα. Ισορρόπησε το μάτσο λεοντάριο. Γεωργόπουλος. Μαντής. Ωραία, θα φτάσει μπάλα στον Απέργη. Δεν θα το βάλει, το λοιπόν θα το πάρει Χατζησπύρου. Λαβιτσάνος, παραλίγο το λάθος. Παραμένει για το κλειδιά το λεοντάριο. Γιαννάκος δεν θα δώσει το προβάδισμα, ριμπάν θα πάρει ο Δημοτής. Για δύο βασιλικός από μέση απόσταση, εσοχή, το ριμπάν από τον Κορονάκη. Πάει μπαλά έξω στον Πλαγιανάκο. Πάνε έξω, τσιαντής για τρεις. Τώρα θα έρθει το προβάδισμα, 31-28 από το λεοντάριο. Ήταν εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Απέργης. Γεωργόπουλος. Πέρασε, έχει πάρει φάουλ και βολές. Ο Γεωργόπουλος επιστρέφει στον πάγκο, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θετικό rebound. Λαζανάκης κλείθηκε. Λεπτά
ακόμα. Χατζησπύρου. Δίδης πατάει γερά, 33-29. Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Για δύο δύσκολο καλάθι. Σκοράρι. Τώρα 81 δευτερόλεπτα ακόμα. Βγήκε το σουτ για 3, δεν μπαίνει. 36-34 ημίχρονος Αμελίσκα. 36-34 ημίχρονος ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με το Λεοντάριο. Μετά την ανατροπή και να έχει γυρίσει το ματς. Λάθος είναι που αναφορά, δεν κοίταγε ο
Μακέβη με Κωνσταντιδέλια, Γκυλίτς, Γαντί, Ζαβιτσάνο και Χατζησπύρου. Οι Bulldogs από την άλλη μεριά. Γεια σου μαμά! Χατζησπύρου. Γαντίς. Δεν μπαίνει, το είπαμε, το πάρει ο Βασιλικός. Παλεύει μόνος του. Ωραία πάση και τον απέργει και 36 όλα. Σκοράρουν οι Bulldogs στην πρώτη επίθεση του. Στην πρώτη της επίθεση στο 10 λεπτό. Ωραία η φάση και καλά θέλει από τον Αγγελή. Όχι, το ριμπάν από τον Βιτσάνο. Το 3-1 είναι η Bulldogs. Το 1-3 είναι το Λεοντάριο. Δεν είπαμε και τις βαθμολογίες και πριν. Την Evolution League. Σε τι θέλεις. Δύσκολο αυτό που κάνει ο Βαζιστήρου. Απέργησε από το ριμπάν. Βασιλικός, όλο το δρόμο, καλά και πάω. Πολύ για το 39-38-39. Χωρίς να έχει πρόβλημα, μέχρι μέσα θα μπει ο Τσιαντής και θα κάνει το 40-39 και αυτό είναι το πρώτο προβάδισμα για το Λεοντάριο. Είναι γεγονός το πρώτο προβάδισμα. Θα το πάρει το Μίλτος, όχι, το ριμπάν θα το πάρει ο Γιαντής, ο οποίος κάνει λάθος πάσα. Το Μιλακόπουλο, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν τροματισμού, δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι δεν έχει παίξει τόσο. Και φάνηκε για τις επιστροφές του στην άμυνα, ότι κάποιο θέμα έχει. Μπέργης, ο Μιλακόπουλος. Πέρασε, την έχασε χωρίς φάουλ. Μόνος ο Γιατρής, δεν μπαίνει, είναι εκεί ο Ζαβιτσάνος, δεν μπαίνει. Χαμένη ευκαιρία. Η μπάλα μέσα από τα καλά, μέσα από τα χέρια. Αλλαγή. Γιατρής ο Ζαβιτσάνος με τα μπλο μπαίνει, βγαίνει η μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι. Θα το πάρει το σουτ για 3 και θα το βάλει 40-42 από το Μίλτο. Ζαβιτσάνου. Σαράντα λίγο το σκορ.
τώρα πάλι μακριά από την μπάλα, από την άλλη μεριά. Στεφάνιο απέρχει συνεχεία στοχή και πάλι και rebound θα πάρει ο Βλάχος. Βλάχος όλο τον δρόμο, 49-50. Βασιλικός, το πόντο το μάτς.
μπροστά στο βασιλικό. Για δύο από μέση απόσταση, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Rebound θα πάρει ο Βλάχος και ευκαιρία για το Λεοντάρι να προηγηθεί 2,5 λεπτά ακόμα. Έρχεται το μάτς. Βεργόπουλος το κοπείο δεν τον περιδώσει το ωραία. Η μπάλα στο Χατζησπύρου που έκοψε και 51-50. Το προβάδισμα του Λεοντάρι είναι γεγονός. Όχι, το παχόνι για το rebound, κατοχή είναι για τους Bulldogs. Ένα λεπτό ακόμα, 51-52 το σκορ. Μπήκε ο Γεωργόπουλος ο μάτς. Μερτσάς, Γεωργόπουλος, το Δημητρακόπουλο. Διαμαντή, όχι, ο Απέργης είναι εκεί να πάρει το rebound, έχει πάρει αρκετά rebound, ο Βασιλικός από το high post, δεν μπαίνει κι άλλο rebound, το πήρε ο Λοζανέκης και το φάουλ. Απέργης για τρεις από τη γωνία, μέσα! 51-55. Μεγάλο τρίποντο του Απέργη. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Βεργόπουλος. Προκοπίου για δύο. Όχι. Rebound θα πάρει ο Τιτρακόπουλος. Βεργόπουλος. Στη λήξη, το βάλε και αυτό! 51-57, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 51-57, ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ντέρμπι είναι το μάτσι, για φορά είναι στους 6. Οι Bulldogs κατάφεραν να πάρουν και πάλι το προβάδισμα, παρά το προβάδισμα του Λεοντάρι με 40-39. Ο Ζαβιτσάνος δεν έχει σκοράρει για 2. Θα κάνει το σκορ 53-57. Που έκοψε, Γαλάνης για δύο. Όχι, θα μπορούσε να δώσει πάσα, κακή επιλογή να σουτάρει, το rebound του Προκοπίου. Λάχος, Ζαβιτσάνος. Thank you.
Γαλλής. Τρεις, όχι. Περιμένω το δικό μου τον Γεωργόπουλο. Ανανεώνει την επιθεσία την ομάδα του. Για τρεις, ο Δημητρακόπουλος θα το βάλει. 53-60, το ψάχνει το σούτ και το βάλε. Για τρεις ο Βλάχος δεν μπαίνει. Νέο επιθετικό λοιπόν. Ωραία πάσα και το Βλάχο από το Ζαβιτσάνι και καλάθι και το 55-60. Ζαλάνι, φάουλ του Ζαβιτσάνου. Το παραδέχεται κιόλας. Φτάμε στην επόμενη το φινάλι. Τσάνος δεν μπαίνει, το λοιπόν το πήρε ο Δημητρακόπουλος, 57-64, 6,5 λεπτά ακόμα. Γαλάνης. Ο φουλ του Γαλάνη, όχι ριμπάνο. Ζαβιτσάνος. Με νύχια και με δόντια διατηρούν το προβάδισμα οι Bulldogs. Δημητρακόπουλος για τρεις στον εμβλυνδιασμό, με ψυχολογία, όχι. Λιμπάνο Κορονάκης. Λαγιανάκος. Έξω, rebound ο Γεωργόπουλος, 58-64 λοιπόν. Βασιλικός,
χώρο μπροστά του για δύο στρατιωτικό. Βιαστική επίθεση. Πανοτιάδη θα μπορούσε να περιμένει τι παίχτε του. Για τρει από τη γωνία το βάλε ο Βλάχο. 61-64 στου τρει λοιπόν μειώνει το Λεοντάριο. Δούμα τη κακή επίθεση. Το πούντο του πλήρωσε. Όλο τον δρόμο Βασιλικό αυτή τη φορά θα το βάλει για το 61-66. Δέρβι συνεχίζεται. Λαγιαράκος την πρόλαβε. Προσποίηση. Νέα προσποίηση. Βλάχος. Ζαβιτσάνος. Μέσα. 63-66. Στους τρεις. Μητρακόπουλος κάνει την προσποίηση. Ψάχνει παίχτη. Βασιλικός. Καλή άμυνα το παίζει ο Κορονάκης. Βασιλικός 8 δευτερόλεπτα, πάει μπάλα στο Διαμαντή για 3. Κακό σουτ, ριμπάουντ από τον Ζαβιτσάνο. Ζαβιτσάνο δυνατή πάσα για τον Πλαγιανάκο, δεν την προλαβαίνει, ζητάει και συγγνώμη. Δεν ήταν η πάσα αυτή, ειδικά σε αυτή τη στιγμή ο Βασιλικός. Γεωργόπουλος θα το πάρει το σουτ από την κορυφή, θα το βάλει. 63-69, που κάνει το χατήρι μπάλα. Και συν 6 ξανά οι Bulldogs. Ζαβιτσάνος όχι, το rebound από τον Κορονάκη, φάουλ. Το Δημητρακόπουλο το παραδέχεται. Αλλαγή. Αλλαγή. Για δύο που βγήκε στο μάτς, δεν το βάζει, προσπαθεί και το ριμπάνο Βλάχος το πήρε. Καλές οι άμυνες, δεν το βάζει και ριμπάνο Διαμαντής. Γεωργόπουλος, περνάνε με κέντρο οι πορτοκαλί. Γεωργόπουλος δεν σηκώνει κεφάλι, δίνει στο Δημητρακόπουλο. Με υπομονή θα γυρίσει μπάλα, 3 λεπτά για το φινάλε. Βασιλικός. Για δύο. Όχι, προσπαθεί ο Απέργης. Κατοχή για Λεοντάριο. Βασιλικός. Απέργης, 3-2, Διαμαντήσει για 3 στη γλίξη, έρμπολ. Ο Ζαβιτσάνος θα πάρει φάουλ και βολές. Βολές λοιπόν. Ζαβιτσάνο, 63-69, διαφορά είναι στους 6. Έξω, το rebound, επιθετικό, Βλάχο. Διπλή τρίπλα δεν είναι εδώ. Στο δίλεπτο, στο συν 5 οι Bulldogs. Για τρεις ο Γεωργόπουλος φάουλ στο τρίποντο, τρεις βολές. Σωστό και κακό φάουλ. Σε πρώτη βολή, 64-70.
Λαβλάχος. Φάουλ και βολές. Μολάκι, πίτρο, σαν τη δέλης. Στα 5.71. Για να τελειώσει το μάτς. Ο Διαμαντής επιθετικό ριμπάουν. Βασιλικός για τρεις. Όχι, ο Απέργης είναι εκεί, θα πάρει φάουλ. Και δύο βολές. Τα 59 δευτερόλεπτα. Πάνε ολοταχώς για το 4-1 κουλτός. Είναι 72 στους 7. Άμυνα χρειάζεται να παίξουν το ρεπούντο. Δεν χρειάζεται ούτε να πάνε για κλέψιμο ούτε τίποτα. Ωραία, πάσα στον Ζαβιτσάνο. Ζαβιτσάνος, καλή άμυνα. Την πήρε ο Γεωργόπουλος, νομίζω εδώ τελειώνει το μάτς. Κρατάνε και την μπάλα. Βασιλικός. Ωραία, πάσα για τον Απέργη. 65-74 στα 32 δευτερόλεπτα, οι Bulldogs θα κάνουν το 4-1. Στο 1-4 θα πάει το Λεοντάριο. Ο Ζαβιτσάνος θα το βάλει για το 67-74. Τελευταία επίθεση στο μάτς, δεν χρειάζεται να γίνουν φάουλ και τίποτα, παίζουν ρόλο και διαφορές. Κρατάει ο Απέργης. 67-74 το τελικό αποτέλεσμα, οι Bulldogs θα επικρατήσουν του Λεοντάριο. Αυτό είναι το τελικό σκορ, καλό βράδυ σε όλους από τα Μελίσια.